Τώρα να δούμε τι θα γίνει και με τα πανεπιστήμια. Καθώ ο Αδαμαντή Αλιόλιου ξεκινάνε σε λίγε μέρε τη λειτουργία του, υπό ποιε προποθέσει και σε κάτω από ποιε συνθήκε. Μετά από 1,5 χρόνο τηλεκπαίδευση ΠΟΠ, πλέον οι φοιτητέ επιστρέφουν στα πανεπιστήμια με την έναρξη τη ακαδημαϊκή χρονιά για διαζώσει μαθήματα και όπω έχει ανακοινωθεί, η πληρότητα στα αμφιθέατρα πρόκειται να είναι η μέγιστη δυνατή, δηλαδή 100% η πληρότητα. Το 100%. Όλοι οι φοιτητέ λοιπόν στο αμφιθέατρο. Επίση, υποχρεωτική θα είναι η χρήση τη βάσκα στου εσωτερικού χώρου, στου εξωτερικού όπου υπάρχει συνοστισμό. Mm -hmm. Τώρα, για την είσοδο στα πανεπιστήμια θα πρέπει οι φοιτητέ και το προσωπικό να επιδεικνύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσηση. Οι υπόλοιποι τώρα θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση με αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό ή σε rapid test, το οποίο θα πρέπει να το έχουν διενεργήσει έω 48 ώρε πριν την προσέλευσή του κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο και με δική του δαπάνη. Αξίζει όμω να δούμε τι θα συμβαίνει με του φοιτητέ οι οποίοι σπουδάζουν σε σχολέ επιστημών υγεία. Αυτοί λοιπόν από τι 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ε, κάνει ε, να συμμετέχουν στα μαθήματά τους, θα πρέπει να έχουν κάνει έως και την πρώτη δόση του εμβολίου τουλάχιστον και για τις κλινικές και τις εργαστηριακές τους ασκήσεις. Και επίσης θα πρέπει να πούμε για τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλκία, για τη λειτουργία τους, ακολουθούν τη λειτουργία λοιπόν των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επομένω, η θα επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένου και νοσήσαντε, όσοι δεν πληρούν κανένα από αυτά τα κριτήρια, τότε θα πρέπει να μπορέσουν να πάρουν το φαγητό του σε πακέτο και στη συνέχεια να αποχωρήσουν yes. με την προπόθεση να μην παραμείνουν στο εσωτερικό χώρο.